ζητείτε να αντισταθείτε εν τη μέρα του πονηρά και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια και ενδεδειμένοι το θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Επί πάση δε αναλάβατε την ασπίδα της πίστεως για της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του Πνεύματος, ητής είναι ο Λόγος του Θεού. Προσευχόμενοι εν παντή καιρό με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του Πνεύματος και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπερ πάντων των Αγίων. Κυπέρε μου, διανοθήσε με λόγος να ανοίξω το στόμα με τα παρησίας για να κάνω γνωστόν το μυστήριο του Ευαγγελίου υπέρ του οποίου είμαι πρέσβης. Φορώνα αλυσίν για να λαλήσω περί αυτού με τα παρησίας καθώς πρέπει να λαλήσω. Αλλά για να ξέρετε κι εσείς τα κατ' εμέ, τι κάνω, τα πάντα θέλει σας φανερώσει ο τυχικός ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος εν Κυρίω, τον οποίον έπεμψα προς εσάς δι' αυτό τούτο, για να μάθετε τα περιμόν και να παρηγορήσει τα σκαρδία σας. Ειρήνη στους αδελφούς, αγάπη μεταπίστεως από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού, η χάριση πάντων των αγαπώντων, των Κύριων ημίν Ιησού Χριστού εν καθαρότητη. Αμήν. Τελειώνοντας την επιστολή του Απόστολος Παύλος, την σημαντικότατη, την επιστολή του προς Εφεσίους, που είναι μια επιστολή που περιγράφει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, τα μυστήρια τα οποία μας αποκαλύπτει μόνο ο Θεός που τα γνωρίζει και τα οποία βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος μέσα από αυτή την επιστολή το τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας, αλλά και μας προφητεύει, μας προλέγει και τι θα συμβεί ανάλογα με το πώς συλλογιζόμεθα, δηλαδή το τι σκεφτόμαστε, το τι ακούμε, το τι λέμε και ιδιαίτερως το τι πράττουμε. Το τέλος της επιστολής αυτής, που κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι το πιο σημαντικό, μας μιλάει για τον πόλεμο. Τον πόλεμο το πνευματικό. Έναν πόλεμο πνευματικό ο οποίος έχει κηρυχθεί από το διάβολο και το λάφυρο, το έπαθλο του πολέμου αυτού είναι η ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή να ξέρουμε πάρα πολύ καλά, θέλει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, ότι πόλεμος μεγάλος πνευματικός γίνεται κάθε στιγμή γύρω μας από τα πνεύματα της πονηρίας και του διαβόλου με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου, αλλά και τους αγγέλους που πολλές φορές συμμετέχουν στον πόλεμο αυτό. Εμείς δεν τον βλέπουμε, όμως μελετώντας τη Γραφή τον συνειδητοποιούμε και εφόσον συνειδητοποιήσουμε τον πόλεμο ο οποίος γίνεται, τότε μας δίνει και τη μέθοδο, τον τρόπο ο Θεός με το Λόγο Του πάντοτε δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω να αντιμετωπίζουμε, να πολεμάμε, αναγνωρίζοντας ότι μόνο μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος ζωοποιείται, αναζωογονείται, εξισορροπεί, γιατί υπάρχουν δύο κόσμοι. Ο κόσμος έξω που άρχον και βασιλιάς του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος, ο οποίος όπως θα δούμε αγωνίζεται να γκρεμίσει και να κερδίσει τις ψυχές των ανθρώπων. Μέσα όμως στην Εκκλησία που είναι ο λαός του Θεού και δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο, είναι όπως λέει και ο Απόστολος Πέτρος, έθνος Άγιον,
βασίλειον ιεράτευμα, λαός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός και του δώσε αποστολή να εξαγγείλει τις αρετές του. Μέσα στην Εκκλησία εξισορροπεί ο άνθρωπος, και αυτό μπορεί να το διακρίνει κανείς πάρα πολύ καλά στα μικρά παιδιά, αλλά και στην προσωπική του ζωή ο καθένας. Αλλά στα μικρά παιδιά το βλέπεις. Έρχεται από το σχολείο αγριεμένο και φεύγει από την Εκκλησία ευλογημένο. Να επανέλθουμε όμως, για να μην χάσουμε χρόνο, για τον πόλεμο αυτό ο οποίος υφίσταται και θα σταματήσει να υπάρχει μόνο με την αρπαγή της Εκκλησίας ή μόνο με την πρόσκληση την προσωπική που ο Θεός θα κάνει σε κάθε έναν από εμάς όταν έρθει η ώρα. Ο Απόστολος λοιπόν Παύλος, αφού περιέγραψε όλα όσα είπαμε και πώς πρέπει να ζούμε, σαν συμπέρασμα λέει: «Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω». Το ίδιο δε ακριβώς λέει και στον Απόστολο και στον Τιμόθεο: «Συ λοιπόν τέκνο μου, ενδυναμού δια της χάριτος εν Χριστώ Ιησού». Λάβε δύναμη, και δύναμη λαμβάνει ο άνθρωπος μόνο με τη χάρη του Χριστού, δηλαδή μόνο όταν ταπεινώνεται. Και τι σημαίνει ταπεινώνομαι? Αναγνωρίζω την μεγάλη μου αδυναμία, ομολογώ ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ενδυναμού δια της χάριτος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, με αποτέλεσμα εάν λάβεις δύναμη, τότε και μόνο θα μπορείς όσα άκουσες όχι μόνο να τα πράττεις αλλά και να τα παραδίδεις σε άλλους ανθρώπους πιστούς, οι οποίοι και αυτοί ενδυναμούμενοι με τη χάρη του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου θα μπορούν και σε άλλους να μεταφέρουν. Και φανερώνει και τη ζωή του χριστιανού λέγοντας: «Εσύ λοιπόν κακοπάθησε ως καλός στρατιώτης του Χριστού». Είσαι στρατιώτης του Χριστού, είσαι σε πόλεμο. Είμαστε σε πόλεμο. Αλλά υπάρχει καλός στρατιώτης, υπάρχει και κακός στρατιώτης. Υπάρχει ειλικρινής, υπάρχει ταπεινός, υποτεταγμένος, υπάκουος, εκπαιδευόμενος, και υπάρχει ο στρατιώτης ο κακός, ο οποίος δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να μιλάει, να μην ακούει, να κουτσομπολεύει, να λουφάρει, που λέγαμε και στο στρατό, να τεμπελιάζει, να είναι οκνηρός, να είναι αργός, πνευματικά αδρανής και εν τέλει ακαρπός. «Σεις λοιπόν», λέει στην Εκκλησία των Εφεσίων, «ενδυναμούστε» πώς? Μέσα στην εξουσία της δύναμης του Θεού, εν το κράτη της ισχύως αυτού. Μέσα στην εξουσία που έχει ο Χριστός, με την απεριόριστη δύναμη την οποία επίσης έχει ο Χριστός. Γιατί απέκτησε ο Χριστός αυτή την απεριόριστη εξουσία και απεριόριστη δύναμη, μέσα στην οποία εξουσία και δύναμη του Χριστού μπορούμε και εμείς να λαμβάνουμε δύναμη? Γιατί την απέκτησε? Διότι εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσας με τον Θεό. Εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του. Πώς? Λαβών δούλου μορφή. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορείς και να ενδυναμούσαι κι εσύ μέσα στην εξουσία και τη δύναμη του Χριστού. Λαβών δούλου μορφή. Αφού λάβεις δούλου μορφή, δεν είσαι δούλος, είσαι παιδί Θεού. Κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Εάν όμως λάβεις δούλου μορφή και γίνεις όμοιος με τους ανθρώπους τους οποίους υπηρετείς καθώς έγινες δούλος, και όταν ευρεθείς κατά το σχήμα σαν αυτούς, δηλαδή φύγει από πάνω σε οποιαδήποτε μορφή υπεροχής πνευματικής, φυσικής, υλικής, οποιαδήποτε μορφή υπεροχής, τότε μόνο θα μπορέσεις να ταπεινώσεις τον εαυτό σου
και τότε μόνο θα μπορέσεις να ενδυναμούστε δια της χάριτος του Ιησού Χριστού, ώστε να μπορείς να είσαι στρατιώτης και μάλιστα καλός. Υπάρχει δηλαδή ο χριστιανός ο αδύναμος και ο χριστιανός που ενδυναμούται. Ο Δαβίδ προέβαινε όλο και πιο μεγάλος και πιο δυνατός, κρατεούμενος. Ο δε Σαούλ προέβαινε, ο οίκος του Σαούλ, εξασθενούμενος. Γιατί? Και εσύ και εγώ και εμείς και όλοι μας, και σαν άτομα και σαν οικογένειες, έχουμε τη δυνατότητα να προβαίνουμε κρατεούμενοι και έχουμε τη δυνατότητα δυστυχώς να προβαίνουμε και εξασθενούμενοι. Και όλο το μυστικό είναι να συνειδητοποιήσουμε τη χάρη του Χριστού που μας δόθηκε, ώστε να αναγνωρίζουμε ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, να αναγνωρίζουμε ότι μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού είμαστε και παραμένουμε Άγιοι. Άγιοι γίνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος, και μόνο δια του Ιησού Χριστού διδασκόμενοι και καθοδηγούμενοι θα πλησιάζουμε μόνο δια του Ιησού Χριστού προς τον Πατέρα, και ο Πατέρας θα πλησιάζει προς εμάς. Ενδυναμούστε λοιπόν εν το κράτη, μέσα στην εξουσία της ισχύως αυτού, της παντοδυναμίας αυτού, ώστε να μπορέσετε να ενδυθείτε την πανοπλία του Θεού. Πολλές φορές λέμε ενδύσου την πανοπλία του Θεού, δεν γίνεται. Εάν δεν λάβεις δύναμη εξύψους, εάν δεν προβαίνεις κρατεούμενος, δεν μπορείς να είσαι ενδεδειμένος την πανοπλία του Θεού. Δεν μπορείς. Θυμηθείτε την πανοπλία του Σαούλ που τη φόρεσε στο Δαβίδ. Δεν μπορούσε να τη φορέσει το παιδί αυτό. Δεν ήταν στο μέγεθός του. Το ίδιο συμβαίνει και με την πανοπλία του Θεού. Για να μπορέσεις να τη φορέσεις πρέπει να σου κουμπώνει. Δεν μπορεί να σε κοκαλιάρεις και να φοράς μια πανοπλία τέτοια, τι σου πέφτει. Αλλά ούτε και να είσαι χοντρός και αν φοράς μια πανοπλία τέτοια, δεν σου χωράει. Για να μπορέσεις να ενδύεσαι και να είσαι ενδεδειμένος την πανοπλία του Θεού, πρέπει να κρατεούσε, να ενδυναμούσε δια της χάριτος του Χριστού στην παρουσία του Θεού, να πλησιάζεις δια της χάριτος του Ιησού Χριστού, διδασκόμενος όπως θα δούμε παρακάτω από τον Χριστό μέσα από τις διακονίες, οικοδομούμενος από το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τα χαρίσματά του. Και τότε θα μπορείς να ενδυθείς στην πανοπλία του Θεού, ώστε να μπορείς να σταθείς εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Γιατί ο διάβολος, είπαμε, είναι πόλεμος, μεθοδεύεται την πλάνη. Μεθοδεύεται να πλανήσει δυνατόν και τους εκλεκτούς. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τι κάνει? Έδωκε διακονίες, άλλους αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, διδασκάλους, για να καταρτίζονται οι Άγιοι, ώστε να μπορούν καταρτισμένοι να εργάζονται την υπηρεσία που ο Θεός τους έχει δώσει, λαβών δούλου μορφή, ώστε να συμμετέχουν στην οικοδομή του σώματος του Χριστού. Γιατί αλλιώς θα είναι όχι κρατεούμενοι, εξασθενούμενοι. Και τι σημαίνει εξασθενούμενοι? Νύπη, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας, θα το ολοκληρώσω, δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας, εις το μεθοδεύεστε την πλάνη.
Δηλαδή υπάρχει ο διάβολος που μεθοδεύεται την πλάνη με τις πανουργίες του, χρησιμοποιώντας πρώτον πάντα άνεμον διδασκαλίας με ψευδοδιδασκάλους, τη δολιότητα των ανθρώπων, αλλά και την πονηριά του διαβόλου. Η προσπάθειά του είναι και ο αγώνας του είναι να μεθοδεύσει την πλάνη σου, την πτώση σου, την απομάκρυνσή σου από το Θεό, και χρησιμοποιεί προς τούτο ανθρώπους, διότι πάλι ημών. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι εν τέλει εναντίον εις αίμα και εις σάρκα εις ανθρώπους. Ναι, τους χρησιμοποιεί ο διάβολος, αλλά η πάλι μας δεν είναι με τους ανθρώπους που χρησιμοποιεί ο διάβολος. Γιατί δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν, δεν ξέρουν. Είναι οι δούλοι του. Όπως ο Χριστός χρησιμοποιεί τους δικούς του δούλους, αφού όμως, και αυτή είναι η διαφορά, πρώτον τους ελευθερώσει και ύστερα υποδουλώνονται εκουσίως τα παιδιά του Θεού για να υπηρετούν τον Κύριο προς δόξαν του ονόματος και σωτηρία των ανθρώπων, με τον ίδιο αλλά τελείως διαφορετικό τρόπο δημιουργεί δούλους και ο διάβολος. Όχι μόνο δεν τους ελευθερώνει, τους δένει. Και όταν τους δέσει, να το πω και λίγο αλλιώς, όπως ο Χριστός μας δένει με τα δεσμά της αγάπης, αφήνοντάς μας ελεύθερους, ο διάβολος δένει τους ανθρώπους με τα δεσμά της δολιότητος και της πανουργίας του, και ξέρει και τους χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά. Και βλέπεις έναν άνθρωπο καλό, αλλά είναι δούλος του διαβόλου και δεν μπορεί και δεν φαίνεται. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και τι προσπαθεί να κάνει? Να σε πλανήσει. Και πώς πλανάει ο διάβολος? Πρώτον, βελεάζει. Σου δείχνει τη Βαβυλώνα, τα καλά της Βαβυλώνας. Σε προκαλεί. Σου υπόσχεται. Δεύτερον, ακριβώς το αντίθετο, σε απειλεί, σε τρομοκρατεί, σε φοβίζει. Τρίτον, κατηγορεί. Είναι ο κατήγορος των αδελφών ημών ημέρα και νύχτα. Γι' αυτό να προσέχουμε τι ακούμε, πώς ακούμε. Αν ακούς κατηγόριες, κλείσε τα αυτιά σου, κλείστα. Δεν θέλω να ακούω να κατηγορούν κανέναν άνθρωπο, έστω κι αν είναι δεμένος από το διάβολο. Εγώ ελπίζω ότι ο Χριστός θα τον ελευθερώσει. Και αυτό δεν θέλω να συλλογίζουμε τις αμαρτίες του, θέλω να συλλογίζουμε τη χάρη που μπορεί να κάνει ο Χριστός. Αλλιώς θα με μπερδέψει, μεθοδεύεται την πλάνη στη ζωή μου ο διάβολος. Να με κάνει να συλλογίζομαι όχι τα αγαθά, τα καλά, τα ευάρεστα εις τον Θεό, τα προσφυλή, τα έφημα, τα δίκαια, αλλά ακριβώς το αντίθετα, και να χαλάσει την καρδιά μου. Και άμα χαλάσει την καρδιά μου, έχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία στη ζωή μου. Τι θα πει χαλάει την καρδιά μου? Βρωμίζει την καρδιά μου. Και αν δεν είναι η καρδιά μου, δεν είναι καθαρή, γιατί έχω αυτόν, έχω εκείνον και τούτο και τ' άλλο, τότε δεν μπορώ να δω το πρόσωπο του Θεού. Και αν δεν μπορώ να δω το πρόσωπο του Θεού, βαίνω εξασθενούμενος πνευματικά. Εγώ όμως θέλω να βαίνουμε κρατεούμενοι, αδελφοί. Κρατεούμενοι. Γνωρίζοντας ότι η μάχη μας δεν είναι εναντίον σάρκας και αίματος, δεν τα βάλουμε τους ανθρώπους. Είναι δεμένοι. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Ο διάβολος είναι πίσω από αυτούς.
και ξέρω ότι ο πόλεμος μου δεν είναι με τους ανθρώπους, αλλά με ποιους είναι? Με τις αρχές και τις εξουσίες. Αλλά ποιες αρχές και εξουσίες? Τις πεσμένες, τις πονηρές. Και υπάρχουν αρχές και εξουσίες πονηρές. Αρχές και εξουσίες πονηρές. Από τους απατεώνες, από τους κλέφτες, από τους τζογαδόρους. Κάθε μία μορφή αμαρτίας έχει και τα αφεντικά της. Η πορνεία έχει τα αφεντικά της. Ο τζόγος έχει τα αφεντικά του. Είναι αρχές και εξουσίες. Γι' αυτό και τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Ο Χριστός πάνω στο σταυρό με το αίμα του απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες και μας ελευθέρωσε. Με τις αρχές και τις εξουσίες τα βάζουμε. Αυτή είναι η εχθρή μας. Όχι το ανθρωπάκι το καημένο που είναι δεμένο και το βασανίζει ο διάβολος μέσα στην παράβαση, στην αμαρτία, στην κακία, στη μοιχεία, στην πορνεία. Το διάβολο θα επιτιμήσουμε, γιατί ο Χριστός τι κάνει? Δεν τιμωρεί τον άνθρωπο, δένει το διάβολο και ελευθερώνει τον άνθρωπο. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Και μας έχει δώσει εξουσία να προσευχόμαστε και να κηρύττουμε την αλήθεια, ώστε ο διάβολος να είναι δεμένος μην τυχόν και μας χρησιμοποιήσει ο Θεός σε κάθε περίπτωση για την ελευθερία των ανθρώπων. Μάχη μας λοιπόν δεν είναι μην κοιτάς τον άνθρωπο. Έχασες το στόχο σου. Μα αυτός ξέρεις τι έκανε, τι μου έκανε, τι είπε κλπ. Ας τον άνθρωπο, μην τα βάζεις με τους ανθρώπους. Τον άνθρωπο αυτόν τον αγαπάει ο Χριστός και θέλει να τον σώσει. Γι' αυτόν τον άνθρωπο σταυρώθηκε ο Χριστός. Έχισε το αίμα του. Ο Χριστός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και εμείς θέλουμε να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Μηδενός εξαιρουμένου. Αμήν αδελφοί μου. Αμήν. Δεν έχουμε εμείς να κάνουμε πόλεμο με ανθρώπους. Τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Μην αντιστέκεσαι στον πονηρό άνθρωπο. Δεν θα σου βγει σε καλό. Θα σε νικήσει γιατί πίσω του είναι ο διάβολος. Αντιθέτως, αντιστάσου στον διάβολο και θα φύγει. Με τον πονηρό άνθρωπο δεν έχουμε εμείς μάχες. Φεύγουμε. Με τον διάβολο και σατανά αντιστεκόμαστε με τον Λόγο του Θεού για να φύγει αυτός. Εναντίον εις τας εξουσίας, αρχές και εξουσίες, και ακόμη πιο πολύ εναντίον στους κοσμοκράτορες του σκότος του αιώνος τούτου. Δηλαδή υπάρχουν αδελφοί κοσμοκράτορες που κρατάνε το σκότος στα χέρια τους. Δεν μπορούμε εμείς να τους νικήσουμε αυτούς εάν δεν βαίνουμε κρατεούμενοι, όπως θα δούμε, ενδεδειμένη την πανοπλία του Θεού. Οι δυνάμεις μας είναι αστείες, ασήμαντες. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πολλές φορές υπερεκτιμούμε τα πράγματα και λέμε θα του δείξω εγώ. Τίποτα δεν θα δείξεις. Τη γύμνια σου θα δείξεις. Μπορείς να δείξεις τον Χριστό, τότε θα δείξεις τη δύναμή σου. Μόνο αυτό. Κοσμοκράτορες του σκότους. Δυνάμεις αδελφοί. Και εν τέλει τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανίης. Αυτά που πηγαίνουν στον Θεό μπροστά και κατηγορούν. Γι' αυτό δεν δεχόμαστε ποτέ κατηγορίες. Προσέχουμε τι ακούμε. Ότι είναι αγαθό, ότι είναι καλό, ότι είναι έφημο, ότι είναι ευλογημένο. Προσέχουμε πώς ακούμε. Για πες μου, για πες μου. Πω, πω, αλήθεια? Όχι έτσι αδερφοί. Δεν θέλω να ακούσω. Δεν θέλω να χαλάσει η καρδιά μου. Δεν θέλω να βρωμήσει η ψυχή μου. Θέλω να είναι καθαρή η καρδιά μου για να βλέπω στη ζωή μου το πρόσωπο του Κυρίου. Δια τούτο
επειδή η μάχη σας δεν επέξε γέλασε. Δεν μπορεί να είναι ένας ψηλός δυνατός, λέει αυτό τώρα το παλιόπεδο, θα του ρίξω μία, δεν είναι το παλιόπεδο. Πίσω από το παλιόπεδο είναι ο διάβολος, οι κοσμοκράτορες του σκότους, τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Δεν μπορείς να νικήσεις. Μόνο να κρυφτείς πίσω από το σταυρό του Χριστού μπορούμε. Μόνο αυτό μπορούμε. Γι' αυτό αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, για να μπορέσετε να αντισταθείτε την ημέρα, στην ημέρα την πονηρά, και να καταπολεμήσετε τα πάντα και να διατηρηθείτε, να σταθείτε. Υπάρχει μέρα πονηρά, πολλές. Για τον Κύριο μας ήταν μία ημέρα του σκότους, τώρα είναι η ώρα σας, λέει, είναι η ώρα του σκότους. Τώρα μπορείτε να με συλλάβετε, γιατί τώρα θα έλθω αντιμέτωπος με τον διάβολο, τον οποίο ξέρετε πως τον νίκησε. Με το να παραδώσει το σώμα του, τον εαυτό του, στον κρίνοντα δικαίως. Ούτε τον επιτίμησε καν. Ούτε προσευχήθηκε. Λέει, Πάτερ μου, δεν σου λέω φύλαξέ με, αφού για αυτή την ώρα ήρθα στη γη. Γι' αυτό το πράγμα ήρθα στη γη. Για να πολεμήσω το διάβολο με την υπομονή μου, με την υπακοή μου, με την ταπείνωσή μου, με την εκχύληση της αδυναμίας μου. Αυτό είναι ο θρίαμβος του Χριστού. Αυτό είναι ο θρίαμβος του χριστιανού. Η αδυναμία του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος δεν σταματάει να μας λέει, μην αισθάνεσαι δυνατός. Μην νομίζεις ότι είσαι δυνατός. Καμιά φορά, έχω πάθει αρκετές φορές, συμβαίνει κάτι, νευριάζω, πρα σε φτιάξω εγώ. Μουσκέμα τα κάνω. Να μην νευριάζεις. Να μην νευριάζω. Πάσχον δεν υπήλη. Δεν απειλούσε. Ποτέ δεν απειλούσε. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Δεν λιδωρούσε κανέναν. Γι' αυτό είναι θριαμβευτής. Για ποιο λόγο? Γιατί παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Τον σφαλιαρίζανε, τον τριχομαδούζανε, τον μαστιγώνανε, του βάλανε στέφανο εξακανθών, τον προσβάλανε, τον ξεφτυλίσανε. Και δεν μίλαγε. Δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Αλλά άφηνε τον Θεό να τον υπερασπίζεται. Δεν έπαιρνε δηλαδή, όπως κάνουν οι άνθρωποι, τώρα να λαμβάνω εγώ. Όχι. Δεν παίρνουμε τα πράγματα στα χέρια μας. Γιατί όταν αναλαμβάνουμε εμείς, ο Χριστός φεύγει. Όταν όμως πούμε, τώρα Κύριε, ανέλαβε εσύ. Ανάλαβε εσύ, Κύριε μου. Αφιερώνω αυτό το πρόσωπο, αυτό τον άνθρωπο, αυτή την κατάσταση, αυτή τη δυσκολία μου, την αφιερώνω σε σένα. Τι θα κάνεις εσύ? Μεγαλεία θα κάνει. Ξέρεις τι θα πει να φεύγεις από τη μέση για να μπαίνει ο Χριστός μπροστά? Μην δίδετε τόπο στο διάβολο, αλλά φεύγετε από τη μέση για να πάει ο Χριστός μπροστά. Αυτός είναι ο θριαμβευτής. Ο Χριστός. Δεν μπορείς εσύ να θριαμβεύσεις μόνο δια του Ιησού Χριστού. Και τότε θα είσαι θριαμβευτής. Αλλά μόνο δια του Ιησού Χριστού. Και όταν έρχονται οι στιγμές οι πονηρές, μεγάλες, μικρές, μεγαλύτερες, μικρότερες, ποια είναι η πονηρή στιγμή? Η στιγμή της κρίσης, που εκεί πρέπει να πάρεις απόφαση. Εκεί πρέπει να παραδώσεις τον εαυτό σου στον κρίνοντα δικαίως. Εκεί που φουσκώνεις, εκεί που νευριάζεις, εκεί που αγανακτείς, εκεί που αποκάμεις από την άλλη μεριά.
που εξασθενείς, που λες δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Είτε αισθάνεσαι δυνατός, είτε αισθάνεσαι αδύναμος, μόνο το Χριστό βάλε μπροστά και θα θριαμβεύσεις. Δεν είναι να βάζουμε τον Χριστό μπροστά όταν δεν μπορούμε, βεβαίως θα το κάνουμε, αλλά πιο πολύ θα βάζουμε τον Χριστό μπροστά όταν μπορούμε. Έχουμε μια εξουσία. Ξέρετε ποια είναι αυτή η εξουσία που έχουμε? Να επικαλούμεθα το όνομα του Χριστού. Έχεις άλλη εξουσία? Καμία. Έχεις δύναμη? Καμία. Και θέλω να ενδυναμώνομαι μέσα στην εξουσία του Χριστού και στη δύναμη του Χριστού. Για να μπορέσουμε λοιπόν τις πονηρές στιγμές της μεγάλης δοκιμασίας, μην παίρνουμε αποφάσεις δικές μας, αλλά τι, σαν το πρόβατο. Το πρόβατο δεν γαυγίζει, δεν κλωτσάει, δεν δαγκώνει, δεν κερατίζει. Το πρόβατο τι κάνει? Βελάζει, προσεύχεται και κρύβεται πίσω από τον ποιμένα του και είναι ασφαλής. Αδελφοί, ο χριστιανός είναι η πιο έντονη προσωπικότητα στον κόσμο αυτό. Να το πω αλλιώς, είναι αίτητος, δεν νικέται. Και πότε όμως δεν νικέται? Όταν δεν πολεμάει αυτός, αλλά καθώς λέει ο Χριστός, τις μάχες τις δικές σου θα τις κάνω εγώ. Αν δηλαδή ο Χριστός πολεμάει για σένα, είναι δυνατόν ποτέ να νικηθείς? Αν εσύ όμως πολεμάς, σίγουρα θα νικηθείς. Γιατί ποιος είναι απέναντι? Ο απέναντι δεν είναι το ανθρωπάκι αυτό. Απέναντι είναι ο διάβολος. Ο διάβολος είναι. Δεν μπορείς να τον νικήσεις. Θα νικηθείς. Μη πολεμάς λοιπόν. Μην αγωνίζεσαι εναντίον. Να αγωνίζεσαι τον καλό αγώνα υπέρ του Χριστού. Το εναντίον για μας δεν έχει νόημα. Υπέρ του Χριστού. Και τώρα μας δείχνει ο Απόστολος, γι' αυτό λέω ότι αυτό είναι της επιστολής των Εφησίων, το τέλος είναι συγκλονιστικό. Μας δείχνει τον αγώνα μας. Σταθείτε λοιπόν πρώτον περιοζωσμένη την οσφή σας με την αλήθεια. Η δύναμή σας είναι η αλήθεια. Η δύναμή μας είναι η μέση μας. Εμένα μου πονάει η μέση πολλές φορές. Δεν μπορώ να σηκώσω ούτε ένα ποτήρι. Αν σου πονάει η μέση, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ποιος έχει μέση μόνο μπορεί να το καταλάβει αυτό. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Ούτε να περπατήσεις δεν μπορείς. Η καρδιά σου δουλεύει καλά, τα μπράτσα σου είναι γερά, τα μάτια σου βλέπουν καλά, τα αυτιά σου ακούνε καλά, το μυαλό σου δουλεύει ρολόι, τα πόδια σου πατάνε με δύναμη, αλλά τελειωμένος. Γι' αυτό τι χρειάζεται? Ένα ζωνάρι. Τι κάνει το ζωνάρι? Κρατάει τη μέση σου, δίνει δύναμη. Και ποιο είναι αυτό το ζωνάρι? Τι είναι αυτό που σου δίνει δύναμη? Η αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Ο Λόγος του Θεού, η ειλικρίνεια. Ο Χριστός είναι αλήθεια. Δεν μπορείς με ψεματάκια να κρύβεσαι και να έχεις δύναμη. Ξεφτύλα θα είσαι. Στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Δεν κρύβομαστε, λέει ο Λόγος του Θεού. Το σκότος το αγαπάνε οι άνθρωποι πονηροί που θέλουν να κρύβουν τα έργα τους. Ο Θεός όμως είναι φως. Σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ούτε μία. Θα πάω εκεί αλλά δεν το πω σε κανέναν. Πήγαινε και πες τους όλους τον κόσμο, καλέ. Για να μην το λες ντρέπεσαι. Κάνεις κάτι κακό. Ενώ στον καθαρό άνθρωπο είναι όλα καθαρά. Και ποια είναι η καθαρότης μας? Η αλήθεια. Η ειλικρίνεια. Τώρα σκεφτείτε, είμαι παντρεμένος εγώ και έχω τρελάνει στα ψέματα τη γυναίκα μου.
Τι θα κάνει αυτή? Ψεματάκι μικρό, ψεματάκι μεγάλο, ψεματάκι πιο μικρό, ψεματάκι πιο μεγάλο. Εντάξει, την πρώτη φορά το έπιασε, τη δεύτερη φορά έπιασε, την τρίτη φορά έπιασε. Τι θα κάνω με αυτό το ψεύτη? Αυτό λέει ο Χριστός. Τι θα κάνω με αυτό το ψεύτη? Τι θα κάνω, τι μπορώ να κάνω με αυτό το ψεύτη? Και ξέρετε ποιον λέει ψεύτη? Εμένα. Γιατί λέω ψέματα και κρύβομαι και νομίζω δεν με βλέπει κανείς. Αλλά με βλέπει ο Χριστός. Και τι θα κάνω εγώ με αυτόν τον ψεύτη? Θα πάω στο αίμα του Χριστού να με καθαρίσει και να φύγουν όλα τα ψέματα. Όλα τα ψέματα μου. Δηλαδή τι θα κάνω? Θα δέσω την οσφή μου με το ζωνάρι που είναι η αλήθεια. Θα πάρω δύναμη. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Ούτε από τη γυναίκα μου, ούτε από τα παιδιά μου, ούτε από την εκκλησία, εκτός από την εξομολόγηση των αδελφών μου. Αυτό έχω υποχρέωση να μην το ξέρει κανείς. Όλα τα άλλα θα κάθομαι βέβαια να διαλαλώ. Αλλά θα είμαι έτοιμος στις απολογίες πάντοτε. Ο άνθρωπος, αδελφοί, που κρύβεται, το πείσαι κανένας, αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν έχει δύναμη. Πάντοτε θα είναι σε αδυναμία πνευματική. Πάντοτε θα είναι εξασθενούμενος, ποτέ κρατεούμενος. Από εκεί αρχίζει. Όλο το μυστικό είναι η αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, τα λόγια τα δικά μας, οι σκέψεις οι δικές μας, η καρδιά η δικιά μας, το περπάτημα το δικό μας μέσα στο φως. Ο Θεός είναι φως και σκοτία, εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Γι' αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό στοιχείο της πανοπλίας του Θεού. Η αλήθεια. Εάν δεν είναι ενδεδειμένη η μέση σας με το ζωνάρι της αλήθειας, ό,τι και να προσθέσετε απάνω σας και την ασπίδα και την περικεφαλαία, δεν μπορείτε να τα σηκώσετε. Και δεν έχετε δύναμη. Δεν μπορείτε να τα σηκώσετε. Και επαναλαμβάνω, δεν θέλω να προβαίνω εξασθενούμενος. Ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου, ούτε η εκκλησία που υπηρετώ, ούτε όλα τα αδέρφια μου. Δέστε, αδερφοί, όποιος παρεκκλίνει της αληθείας, δέστε τη ζωή του. Δέστε τη ζωή του. Και αν μάλιστα φτάσει και στο σημείο να κατακρατά την αλήθεια εν αδικία, τότε σε αυτόν αποκαλύπτεται η οργή του Θεού. Όταν μπήκα στην εκκλησία πριν 30 τόσα χρόνια, κατάλαβα ότι εδώ υπάρχει αλήθεια και είπα θα πάω να δω τις οικογένειές τους. Δεν το είπα σε κανένα, ούτε στη γυναίκα μου. Πώς θα εμπιστευθώ την οικογένειά μου, είχα 4 παιδιά, πώς θα εμπιστευθώ την οικογένειά μου σε μια εκκλησία που ο Θεός δεν είναι μαζί? Και πήγα σε όλες τις οικογένειες και τι είδα? Καλές οικογένειες. Παιδιά στην εκκλησία, μικρά, μεγάλα, στην υπηρεσία του Λόγου του Θεού. Και έτσι πίστηκα. Γιατί αλλιώς έλεγα πατεώνες είναι. Δεν μπορεί να είναι τόσο καλή. Δεν μπορεί να είναι αληθινό αυτό που βλέπω. Όταν όμως είδα τον καρπό, είδα τα παιδιά, τα αγόρια, τα κορίτσια, τη σεμνότητα. Όταν είδα την ευσέβεια στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα πριν 30 τόσα χρόνια, τότε είπα εδώ είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και αδερφοί αγαπητοί, εκείνο που έχει σημασία στη ζωή μας πρώτον είναι να είμαστε περιεζωσμένοι την οσφή μας με αλήθεια, όπως λέει και ο Απόστολος Πέτρος, δια τούτο αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας. Τότε θα μπορείτε να εγκρατεύεστε, αφού αναζωστείτε
τις οσφίες της διανοίας σας, τότε εγκρατεύεστε και τότε θα έχετε τελεία ελπίδα εις την ερχομένη προς εσάς έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ο χριστιανός, αδελφοί αγαπητοί, που δεν είναι εγκρατής και δεν έχει τελεία ελπίδα, δεν μπορεί να περιμένει τον Χριστό και να είναι έτοιμος. Τώρα τελευταία προσεύχομαι και ζητά από το Θεό να μου φανερώσει, να μας φανερώσει, να μας δείξει το γίνεστε έτοιμοι, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να γίνεται έτοιμος. Να είναι έτοιμος. Προσεύχομαι, Κύριε, να είμαι πάντοτε έτοιμος για την ασπαγή της Εκκλησίας. Πάντοτε έτοιμος για την ημέρα την πονηρά. Πάντοτε έτοιμος να αντιμετωπίσω αυτό το οποίο ο διάβολος ετοιμάζεται. Να είμαστε έτοιμοι, αδερφοί. Και κατάλαβα ότι η ετοιμασία μας είναι η πανοπλία του Θεού. Έτοιμος για πόλεμο. Έτοιμος για να μπορέσω να αντισταθώ την ημέρα την πονηρά, να καταπολεμήσω τα πάντα και να σταθώ δυνατός στην πίστη, στην παρουσία του Θεού. Και το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό, το κυριότερο, είναι η αλήθεια, είναι η δύναμή μας. Αυτή είναι η δύναμή μας. Πώς αντιστάθηκε ο Χριστός στο διάβολο? Με την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Στην αλήθεια ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Κατεβάζει το κεφάλι του και φεύγει. Θα ξαναπροσπαθήσει, ξαναπροσπάθησε δεύτερη φορά, τρίτη φορά. Πώς αντιστάθηκε ο Χριστός? Με την αλήθεια. Ο Θεός να μας δώσει αυτή τη χάρη. Να ενδυναμούμεθα με τη χάρη του Χριστού. Ενδεδειμένη, φορώντας πάντοτε, περιεζωσμένη πάντοτε την οσφή μας με την αλήθεια. Αμήν. Κύριε μου, βοήθησέ μας, παρακαλώ.